Κυρία Μανουλάκου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Χαρά μου, χαρά μου. Κυρία, και δική μας, οφείλω να πω. Είστε πάντα πολύ ευγενείς, αυτό πρέπει να το πω. Κυρία Μανουλάκου, θα σας ζητούσα στην αρχή να μου σχολιάσετε το εξής, σας παρακαλώ. Σήμερα το πρωί έρχομαι με το τρένο, πάντα χρησιμοποιώ μέσα μαζικής μεταφοράς. Γίνεται ένας φοβερός καυγάς μεταξύ δύο επιβατών, επειδή αισθάνθηκε ο ένας που ήταν όρθιος ζαλάδα, το είδα, και κάθισε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς, φορούσε τη μάσκα του, στη θέση που απαγορεύεται να κάτσει κάποιος βάσει των νέων μέτρων. Η γυναίκα δίπλα του άρχισε να φωνάζει, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. Ο άνθρωπος ήταν σε μια κατάσταση πραγματικά άσχημη, και αυτό που σκέφτηκα εκείνη την ώρα ήταν: φωνάζουμε μεταξύ μας όταν η ίδια η πολιτεία επιτρέπει με έναν τρόπο εξόφθαλμο, πια θα πω εγώ, παίρνοντας θέση γιατί ήμουν παρόν, να γίνεται αυτό που γίνεται και να ακούμε μέτρα τα οποία αντίκεινται στην κοινή λογική, θα έλεγα. Πώς να κρατήσω εγώ 1,5 μέτρο απόσταση από τον συμπολίτη μου, από την συμπολίτησά μου, όταν γίνεται ο χαμός μέσα στο τρένο, για να το πω πολύ λαϊκά. Και όταν τα λεωφορεία είναι αραιά και πού, και ειδικά στις ώρες εχμής και τα τρένα, όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς από την... Έχετε δίκιο απόλυτο, γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει λύση. Ειδικά στις ώρες εχμής πρέπει να είναι κάθε λίγα λεπτά, ούτως ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για να κρατιούνται τα μέτρα προστασίας και να μην υπάρχει συνωστισμός. Ξέρετε. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την προστασία. Και το λέω γιατί. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, εδώ χαλαρώνουν τα μέτρα, τα πρωτόκολλα χαλαρώνουν. Γιατί θέλουν να ενισχύσουν την τουριστική βιομηχανία. Δηλαδή στη βιομηχανία δεν κάνουν ελέγχους ή δεν έχουν βγάλει πρωτόκολλα για το πώς θα εργάζονται οι εργαζόμενοι, και ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και επίσης αυτό που το προωθούν ουσιαστικά την ατομική ευθύνη. Αυτό έχει καταγγελθεί πολλές φορές, όχι μόνο από κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από πάρα πολλές οργανώσεις, διαφόρων επιπέδων οργανώσεις, ότι η ατομική ευθύνη πρέπει να συμβαδίζει με την κρατική, με την δημόσια ευθύνη, από την πλευρά της πολιτείας εννοώ. Πάνε να συγκαλύψουν στην κυριολεξία την ευθύνη του κράτους για τα μέτρα που πρέπει να πάρει. Και όταν αυτά τα μέτρα στοιχίζουν, μα τότε τα ρίχνουν όλα στην ατομική ευθύνη. Μα γιατί βάλανε τόση αυστηρή καραντίνα? Γιατί τα νοσοκομεία δεν λειτουργούσαν για τίποτα άλλο? Γιατί εάν λειτουργούσαν, δεν θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του λαού. Τώρα που μπήκανε πάλι στην κανονικότητα, τέλος πάντων, βλέπουμε ότι για εξετάσεις, εγχειρήσεις, κάτι προγραμματισμένο, πρέπει να περιμένεις πάρα πολύ καιρό, όπως γινόταν και πριν. Και όμως η ίδια η πανδημία, αυτό που αν θέλετε μας δίδαξε, είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας υψηλής ποιότητας. Είναι ανάγκη. Κυρία είναι Μανουλάκου, ανάγκη για την προστασία του λαού. Κυρία Μανουλάκου, βλέπετε, αισθάνεστε ότι οι πολίτες το κάνουν αυτό, το εκφράζουν, να το πω καλύτερα, το εκφράζουν αυτό? Θα σας πω κάτι, η πανδημία είχε και στόχο, αν θέλετε, να μας κάνουν να σιωπήσουμε.
Δεν ήταν μόνο η εκδήλωση της Πρωτομαγιάς. Από την πρώτη στιγμή βγάλαμε το σύνθημα και το κάναμε μιλάτε πράξη. Μιλάτε για την εντυπωσιακή όντως συγκέντρωση, ναι, ναι, που οργανώθηκε από το ΠΑΜΕ. Έτσι. Και συμμετείχαμε παντού, όχι μόνο σε αυτή της Πρωτομαγιάς, αλλά και σε άλλα. Απλώς της Πρωτομαγιάς ήταν μία... θα έλεγα πειθαρχημένη απειθαρχία απέναντι στο σιωπητήριο που ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση. Είπαμε λοιπόν το σύνθημα «Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί». Και αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε παντού. Έχετε βγάλει και ένα παλιότερο σύνθημα, θυμάμαι, ότι πίσω από τις μάσκες υπάρχει φωνή. Σωστό. Και τώρα λέμε μένουμε δυνατοί για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους. Γιατί ήδη πριν την πανδημία όλα τα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρώπης, της Αμερικής, της Κίνας, της Ρωσίας, όλο τι προβλέπανε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Αυτή επισπεύτηκε και με την πανδημία. Τα μέτρα λοιπόν τα είχανε, τα είδαμε να περνάνε και με την ελληνική κυβέρνηση μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τι μας περιμένει, τσάκισμα ό,τι δικαιωμάτων είχαν μπει. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα θεωρούνται όνειρο στην κυριολεξία. Επιδοτούν τους εργοδότες. Θα υπάρξει και μείωση μισθών. Βεβαίως, ενώ και στον δημόσιο τομέα, γιατί στον ιδιωτικό νομίζω ότι ήδη υπάρχει. Ήδη υπάρχει, ξέρετε, τι βάζουν ένα οριζόντιο μέτρο, ότι όσοι είχαν λιγότερα κέρδη από 20% και πάνω, τότε μπορούν να εφαρμόζουν νέες εργασιακές σχέσεις, δηλαδή τι, να δουλεύουν εκ περιτροπής, το ένα 15ήμερο θα το πληρώνει ο εργοδότης, το άλλο 15ήμερο το κράτος και την ασφαλιστική φορά. Ένα μέρος θα πληρώνει το κράτος. Ναι, το 50% αυτό λέω. Το 60% εκ του οποίου προκύπτει ότι θα υπάρχει 20% απώλεια μισθού. Ακριβώς. Ο κύριος Βρούτσης είπε συγκεκριμένα, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, γύρω στο 16% θα είναι η απώλεια. Έτσι, άρα αυτό τι είναι, είναι ουσιαστικά ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις που μείνανε. Ο εργοδότης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και βεβαίως επιδοτείται και το εργασιακό κόστος. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και η δική σας εκτίμηση του κόμματός σας. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μείωση μισθών και στο δημόσιο? Σε κάποια στιγμή θα ακολουθήσει, γιατί αυτό είναι παλιά μεθοδολογία. Λένε πρέπει να υπάρχει εξίσωση. Και όταν το κράτος θεωρείται ότι πρέπει να κάνει οικονομία, από που κάνει? Από τη μείωση των μισθών και αλλαγής χρήσεων και αλλαγής εργασιακών σχέσεων. Οι προσλήψεις έχουν, μιλάμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά, έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν ή γίνονται ελάχιστες. Σε μιλάμε χώρους. Στο χώρο της υγείας. Σε πάρα πολλούς χώρους. Ή να σας πω κάτι, εδώ μιλάμε για ανάγκες στο χώρο της υγείας για 30.000 και τώρα μέσα στην πανδημία πήρε 4.000, απλώς τις έκανε διετής τις συμβάσεις εργασίας. Ή ακόμα υπάρχουν και ορισμένοι οργανισμοί που είναι, ειλικρινά το λέω, πάρα πολύ χρήσιμη για την προστασία της υγείας, της δημόσιας υγείας. Ας πούμε ο ΕΦΕΤ. Ο Εθνικός Οργανισμός. Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Ναι. Μιλάμε για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αποδεκατισμένος. Εδώ καθένας μπορεί να πουλάει ό,τι θέλει και να περιέχει ό,τι θέλει. Πώς θα προστατέψεις τη δημόσια υγεία? Και βέβαια και άλλοι. Να μην πάμε σήμερα, επειδή είναι και η μέρα του περιβάλλοντος. Επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουμε ελάχιστους. Και αν δούμε και στην Πειραϊκή το τι γίνεται, εδώ μιλάμε για τοξικά απόβλητα που μεταφέρονται στην μεταξύ Αίγινας και Σαλαμίνας και υπάρχει κατακραυγή. Εδώ γίνεται καταστροφή
όχι επένδυση, καταστροφή για να κερδίσει ο ένας το κινέζικο μονοπόλιο. Μιλάτε για τα ρεπορτάζ που καταδεικνύουν ύπαρξη τοξικών αποβλήτων στο Βυθώα, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι. Πέρα ότι καταστρέφει την περιοχή περιβαλλοντικά και πολιτιστικά, δηλαδή από μια περιοχή περιπάτου και αναψυχής γίνεται βιομηχανικό λιμάνι. Να πιαστώ λιμάνι. Από τη λέξη, θα μου επιτρέψετε, σας κόβω συνέχεια γιατί έχουμε λίγο χρόνο, να πιαστώ από τη λέξη περιβαλλοντικά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του περιβάλλοντος, όπως λέω εγώ. Συμφωνώ μαζί σας. Ωραία το λέτε, ναι. Επισήμως δηλαδή. Τι ναι. Θα λέγατε γι' αυτό? Αν σας ζητούσα να γίνετε δημοσιογράφος, πέστε μου κυρία Μανολάκου, τι τίτλο θα βάζατε? Υποκρισία. Υποκρισία λέτε. Ναι. Και πάμε γρήγορα, θα παρακαλούσα πολύ. Ξέρω ότι τσαλαβουτάμε στα θέματα, είναι πολύ λογικό, αλλά όποτε θέλετε σας το έχω πει. Υπάρχει μια θέση που σας περιμένει στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι και μέσω του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Κουτσούμπα, ήδη έχει εκφράσει τις ανησυχίες του, τις σοβαρές μάλιστα ανησυχίες του, για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Μάλιστα ο κύριος Κουτσούμπας λέει όποιος δεν το βλέπει αυτό εθελοτυφλεί. Βεβαίως από την άλλη πλευρά λέει και τις ούτως ή άλλως γνωστές θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ότι οι εξελίξεις αυτές καταρρύπτουν τα σενάρια ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της λεγόμενης στρατηγικής συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ότι έχουμε εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Ανησυχείτε ότι μπορεί να γίνει τι, κυρία Μανολάκου? Θα σας πω, οι τελευταίες εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές. Το λέμε και επικίνδυνες. Και αν θέλετε τα στοιχειοθετούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βάζει σε κινδύνους και περιπέτειες και το λαό μας. Δηλαδή τι έχουμε? Πρώτον, η αμφισβήτηση του πρωτοκόλλου του 1962 στην ουσία της συνθήκης της Λοζάνης που έχει καθορίσει τα σύνορα. Έτσι, με αφορμή την υποχώρηση των νερών στον Εύρο. Είναι το πρωτόκολλο του 1926 που συνεπάγεται και τη συνθήκη της Λοζάνης βέβαια. Έτσι ακριβώς. Δεύτερον, έχουμε κάθε μέρα υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών στα ελληνικά νησιά και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας λέει είναι νόμιμες. Άρα αμφισβητεί τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Τρίτον, έχουμε τις απειλές του Υπουργού Εξωτερικών με τις προσφυγικές ροές. Και όσο εντείνονται τα παζάρια Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Τουρκία, τόσο πιο πιεστικά χρησιμοποιούν σαν εργαλείο τους πρόσφυγες. Μάλιστα ήδη έχουν αρχίσει να φεύγουν, να τους διώχνουν από τις δομές και σε λίγο θα βλέπουμε στα αστικά κέντρα, το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό στην εκπομπή τις προηγούμενες μέρες, πρόσφυγες και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα σημάνει για ένα μέρος της κοινωνίας και αυτό που λέμε κοινωνικό αυτοματισμό. Δυστυχώς, γιατί μέσα από αυτές τις διαδικασίες ευνοούν τις εθνικιστικές φωνές. Συνεχίζω όμως. Το τέταρτο είναι η συνέχιση των γεωτρήσεων του τουρκικού γεωτρύπανου και στην Κυπριακή ΑΟΣ και ετοιμάζεται και για την ελληνική. Πέμπτον είναι η συμφωνία με τη λιβική κυβέρνηση του Σάρατς με την τουρκική εταιρεία πετρελαίου και αυτό το αυθαίρετο και ανυπόστατο τουρκολιβικό σύνορο. Και βεβαίως αυτό το τελευταίο που λέει που θα κάνει ελέγχος που φτάνει μέχρι νότια της Κρήτης. Έτσι, και έκτον με σημασία παρακαλώ. Και έκτον με σημασία πρώτη έχει τη στήριξη του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έχει όλη αυτή η τουρκική προκλητικότητα τις πλάτες και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση από την πλευρά της πάντως λέει ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε διαβήματα και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει. Ναι, στα λόγια κορώνες μπορεί να λένε. Ποια είναι η πράξη όμως?
Η πράξη είναι ότι εδώ φτάσανε στο σημείο να καλούν η Γερμανία και η Γαλλία, όλο ο γερμανικός άξονας, να καλούν να το συζητήσουν με την Τουρκία και από όσα την Ελλάδα. Και σε τελευταία μιλάτε για τη διάσκεψη του Βερολίνου πριν από λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Ή το κύριο ποιο είναι, και το λέω καθαρά και το βλέπαμε, αν θέλετε, και από τότε που ήμουνα στην Ευρωβουλή πριν από 10 περίπου χρόνια. Δεν κοιτάνε ποια χώρα έχει δίκιο ή άδικο. Δεν κοιτάνε αν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει αλληλεγγύη ή όχι. Τι κοιτάνε? Τις οικονομικές σχέσεις. Και η Γερμανία κάνει εξαγωγές δισεκατομμυρίων. Άρα βλέπει μόνο τι έχει να πουλήσει. Άρα η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας συμβαδίζει με παζάρια. Και τα παζάρια είναι η συνδιαχείριση του Αιγαίου και περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου. Φοβάστε, γι' αυτό, αν θέλετε, παρακαλώ. Εμείς λέμε και καλούμε το λαό να επαγρυπνεί, να δυναμώσει τον αγώνα του. Εμείς δεν λέμε να πάμε σε πόλεμο και ούτε πρόκειται να φωνάξουμε κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να υπάρξει απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποχωρήσουμε από όλες τις υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Εξάλλου, να σας πω και κάτι άλλο. Η Ελλάδα έχει γεωστρατηγική αξία και σημασία. Προφανώς. Εντάξει. Άρα παριστάνει το καλό παιδί και σκύβει σε όλες τις απαιτήσεις, αλλά τελικά τρώει όλες τις φαλιάρες. Κύριε Μανολάκο, εκτιμάτε ότι θα ήταν χρήσιμη μια ενδεχόμενη σύσκεψη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε να σας πω, έχοντας και την εμπειρία και από άλλα συμβούλια πολιτικών αρχηγών, εμείς θεωρούμε ότι θα περιπλέξει την κατάσταση παρά θα βοηθήσει. Γιατί? Δεν είναι να συμφωνήσουμε στη διακοπή και στην περιγραφή και στις διαπιστώσεις, εκεί όλοι συμφωνούμε. Αλλά εκεί που πρέπει να συζητήσουμε είναι ποια είναι η διέξοδος. Και εδώ υπάρχουν ριζικά διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, στο πλαίσιο των συμμαχιών τύπου ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας φέρανε ως εδώ και υποθάλπουν την τουρκική επιθετικότητα, δεν μπορεί να συμφωνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ όταν ζητάνε αναζητούν λύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό μπορώ να το αντιληφθώ. Εν τούτης, γιατί έκανα την ερώτηση, για να καταλήξω στο εξής, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής, όπως λέμε, σε ένα-δύο έστω πράγματα μεταξύ των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών κομμάτων πάνω στο ζήτημα αυτό? Συμφωνία μόνο στην περιγραφή και στις διαπιστώσεις, αλλά εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τη λύση. Αυτή την έννοια έχει. Λύση δεν μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξάλλου υπάρχει και η αρνητική εμπειρία και από προηγούμενα συμβούλια αρχηγών, που τα άλλα κόμματα από τη μια υπέγραφαν κοινά ανακοινοθέντα και μετά βγαίναν έξω και τσοπανόντουσαν. Εμείς δεν νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει. Και το λέμε ανοιχτά, καθαρά. Άρα δεν είστε υπέρ μιας τέτοιας σύγκλησης συμβουλίου κοινωνικής. Αν βλέπαμε λίγο φως, θα το βλέπαμε θετικά. Όμως δεν θεωρούμε ότι βοηθάει αυτή τη στιγμή. Και αν σας καλούσε, εννοώ το κόμμα σας, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πηγαίνατε ή θα λέγατε ότι αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση? Σε διμερείς συναντήσεις έχουμε πάει. Καλά, όχι. Μιλάω για ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Και κυρίως, ναι, για ενημερώσεις. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία που δεν λέγονται για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα, φόβο κλπ. Ή που δεν λέγονται. Αλλά θα πηγαίνατε ως κόμμα? Αυτό έχει συμβεί, έχει συμβεί. Βεβαίως. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, αλλά κυρίως θα σας πω κάτι. Εμείς μπορούμε και να συζητάμε και μέσα στη Βουλή και σε επίπεδο αρχηγών, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, και να βλέπει καθαρά και να βγάζει συμπέρασματα και ο ελληνικός λαός.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μανουλάκου. Ευχαριστώ και εγώ. Παρά ένα, να μην σας πω την ακριβώς. Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ και να πάρουμε μαζικά και αγωνιστικά σήμερα στις συγκεντρώσεις που γίνονται από τους φορείς και τα συνδικάτα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι η προστασία της ζωής μας, της γειτονιάς μας, της πόλης μας.